τα ενίκια. Στα ύψη είναι ακόμη. Έχουμε και μια κάρτα που μας δείχνει ότι μετά από Παρίσι, Λονδίνο ακολουθούν Λεμεσός και Λευκοσία. Ο Γιώργος ο Χρυσάς θα μας κάνει την παρουσίαση. Μαζί μας είναι ο κύριος Μουσκής, εκ μέρους των ιδιοκτήτων ακινήτων. Καλώς ορίσατε στον Α. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Κυνεγύρου, εκ μέρους των κτήματων Μεσητών. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Και εσείς μπορείτε να παρεμβαίνετε, να καταγγείλετε τα όποια στρεβλά σας έχουν τύχει ή να πείτε και την καλή πλευρά, αν υπάρχει μια τέτοια αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πάμε, Γιώργο. Έχουμε, Αντρέα, κάνει μια επικαιροποίηση των καρτών που είχαμε κάνει και πριν δύο εβδομάδες στο συγκεκριμένο ζήτημα, προσθέτοντας αρκετά πράγματα. Να ξεκινήσουμε με τις τιμές του ενοικίου στη Λευκοσία, το τι έχουμε βρει. Μιλούμε για όλη τη Λευκοσία, γιατί θα δούμε στη συνέχεια και για πιο κοντά σε φοιτητικές περιοχές. Έχουμε βρει στούντιο, Αντρέα, από 250 μέχρι και 500 ευρώ. Για πανεπιστήμια, μιλούμε εδώ το 500 που βλέπεις. Μονάρια από 350 μέχρι και 675, διάρια από 500 μέχρι και 850 ευρώ και τριάρια από 850 μέχρι και 1300 ευρώ. Εντάξει, εδώ αντιλαμβάνεσαι, πάμε σε λίγο πιο πολυτελείας σπίτια, καινούργια κτλ. Έχουμε βάλει όμως το φάσμα. Να πάμε στη δεύτερη κάρτα που θα δούμε τι συμβαίνει σε περιοχές κοντά σε πανεπιστήμια, όπως είναι η Έγκομη, η Αγλαντζιά, η Παλουριώτισσα και κάποιες περιοχές στο Στρόβολο, Ανδρέα. Το φθηνότερο στούντιο που έχουμε βρει ήταν τα 350 ευρώ και βρήκαμε μέχρι και 500, μονάρια από 480 μέχρι και 675, διάρια βρήκαμε από 550 μέχρι και 850 ευρώ, ενώ τριάρια δεν είχαμε βρει στην έρευνα που είχαμε κάνει, τόσο με χτηματομεσίτες όσο και με τις ιστοσελίδες που ασχολούνται. Σε πανεπιστήμιο πόλη, Έγκομη, Αγλαντζιά. Είναι περιοχές που μπορείς να πας με τα πόδια στο πανεπιστήμιο. Παλουριώτισσα και Στρόβολος. Ακριβώς. Πάμε Λεμεσό. Πάμε Λεμεσό, εδώ είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Σε ολόκληρη την πόλη έχουμε βρει στούντια από 250 μέχρι και 500 ευρώ, μονάρια από 450 μέχρι και 800. Από 550 μέχρι και 1050 έχουμε βρει διάρι, αντιλαμβάνεσαι πάμε κοντά σε πανεπιστήμια εδώ, και τριάρια έχουμε βρει από 850 μέχρι και 1300 ευρώ. Έχω βρει και ένα τριάρι στη Λεμεσό 3000 ευρώ, Αντρέα, κάτω στον παραλιακό, αν ενδιαφέρεται. Εγώ όση ώρα μας τα περιγράφει, σκέφτομαι τις άλλες έρευνες που παρουσιάσαμε, τους μέσους μισθούς, τους κατώτατους μισθούς, το κόστος διαβίωσης στην Κύπρο και έρχεται ένας να σου ζητάει για ένα μονάρι 600 ευρώ. Θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται κοντά στο ΤΕΠΑΚ, κοντά στο πανεπιστήμιο. Στούδιο, Αντρέα, δεν βρήκαμε. Τι βρήκαμε όμως? Βοηθητικά σπιτιού, και αυτά δεν τα βρήκαμε από την έρευνα στο διαδίκτυο. Έχουμε μιλήσει με χτηματομεσίτη, ο οποίος μας είπε ότι η νέα μόδα τώρα είναι όσοι έχουν περισσότερο χώρο κοντά στο κέντρο της Λεμεσού στα σπίτια τους, φτιάχνουν βοηθητικά, αντιλαμβάνεσαι ένα προδωμάτιο, ένα μπάνιο, αυτά, και τα έχουν σε μια τιμή από 250 μέχρι και 350 ευρώ. Αυτά, επειδή ξέρεις ότι είναι και πολύς ο κόσμος που ψάχνει σε εκείνες τις περιοχές, δεν τα δίνουν κυρίως εκτιματομεσίτες, αυτό μας έχουν πει. Απλά ξέρει αυτός από φοιτητές που μιλάω ότι υπάρχουν βοηθητικά τα οποία μπορείς να βρεις σε αυτές τις τιμές. Μονάρια από 500 μέχρι και 675 έχουμε βρει, διάρια από 650 μέχρι και 850, ενώ δεν έχουμε βρει τριάρι κοντά στις περιοχές αυτές. Μπορεί να μην συμφέρει. Και να πήγαινα σε διάρκεια, μονάρια και στούντιο. Είναι περιοχές εκεί στο κέντρο της Λεμεσού, Αντρέα, που δεν βοηθούσε και τόσο πολύ την ιδιωτικό κατοίκηση, όπως λέμε. Άρα είναι πιο μικρά τα σπίτια, είναι περισσότερο πολυκατοικίες είναι εκεί. Γι' αυτό ίσως να μην υπάρχουν τριάρια. Ωραία, πάμε στη Λάρνακα. Λοιπόν, πάμε στη Λάρνακα. Εδώ βρήκαμε και κάποιες διαφορές με τον κύριο Κυνεγύρου. Έτσι, λίγο στις τιμές μας. Είναι η έρευνα που έχουμε κάνει από τις ιστοσελίδες και με χτηματομεσίτη που έχουμε μιλήσει στην περιοχή. Μας έχει πει για κάποια ελάχιστα στούντιο που υπάρχουν κάτι και αυτά σε στυλ βοηθητικών από 200 μέχρι και 350 ευρώ. Έχουμε βρει το χαμηλότερο μονάρι στα 310 ευρώ, έχουμε βρει και ένα στα 480. Αλλά εντάξει, εδώ στη Λάρνακα να πάμε λίγο προς το 310, ενώ τα περισσότερα κάπου εκεί είναι. Απλά έχουμε βάλει και το μεγαλύτερο που έχουμε βρει. Διάρρη έχουμε βρει από 450 μέχρι και 600 και τριάρρη από 650 μέχρι και 900 ευρώ. Άρα η Πάφος και η Λάρνακα έχουν τις πιο χαμηλές τιμές. Και εδώ βλέπουμε και εδώ τις τιμές για τη Λάρνακα. Στούντια από 200 μέχρι 350. Στην Πάφο. Μονάρια από 350 μέχρι και 450. Διάρρη 400 με 650. Και από 600 μέχρι 900 έχουμε βρει τριάρια στην Πάφο. Και πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα που είναι σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αντρέα, έχουμε μπει σε τέσσερις βασικές ιστοσελίδες πανευρωπαϊκές που ασχολούνται με ενοικιάσεις φοιτητών σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης όπου υπάρχουν φοιτητικές πόλεις. Βεβαίως δεν έχουμε πάρει αυτά στούντιο που έχουν οι φοιτητικές εστίες και όλα αυτά. Έχουμε πάρει το κλασικό μονάρι με ένα υπνοδωμάτιο. Αυτά δηλαδή που πρέπει να βρουν από μόνοι τους οι φοιτητές. Και βλέπουμε ότι οι υψηλότερες τιμές είναι βεβαίως στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στη Βαρκελόνη. Στο Παρίσι μια μέση τιμή που έχουμε βρει είναι τα 750 ευρώ. Στο Λονδίνο τα 715, στη Βαρκελόνη τα 680, στο Μάντσεστερ που έχουμε και αρκετούς Κύπριους φοιτητές τα 670, ένας μέσος όρος και το δωμάτιο. Και λες με συγκρίνεται η Λεμεσός και η Λευκοσία. Ακριβώς, στη Λεμεσό έχουμε... Παρίσι, Λονδίνο, Βαρκελόνη. Στη Λεμεσό τι έχουμε κάνει, έχω πάρει τα 10
μονάρια που κυμαίνονταν από 500 μέχρι 675, γι' αυτό δεν είναι ακριβώς στη μέση ο μέσος ορός. Είναι όλα μαζί, για τη διαίρεση αντιλαμβάνεσαι. Εγώ είναι λίγο, αλλά καταλαβαίνει κάποιος αν το βλέπει ότι είσαι πάνω από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από πόλεις της Βρετανίας. Κάπου κοντά στο Άμστερνταμ είναι οι τιμές. Είμαστε πιο πάνω από το Λίτς που έχουμε αρκετούς Κυπρίους. Και με μικρές διαφορές από μεγάλου πόλη. Είμαστε πολύ πιο πάνω από Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και έχω βάλει και τη Σόφια που έχουμε αρκετούς Κύπρους φοιτητές. Σωστό. Κάπου εδώ κειμένονται οι Κύπρους. Πάμε στην κουβέντα μας. Να πάμε ένα πρόσωπο από τον κύριο Μουσκίδη. Αν είναι λογικές οι τιμές που παρακολουθήσαμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα. Εμείς που την αποδεχθήκατε. Ξέρω ότι πάρα πολλοί ενοικιαστές παραπονιούνται διότι είναι ψηλά τα ενοικιά. Και αντιλαμβάνομαι και γιατί το λένε. Διότι πριν 2-3 χρόνια οι τιμές ήταν πολύ πιο χαμηλά. Και ήταν και πολύ εύκολο να βρεις. Υπήρχε πληθώρα διαθέσιμων καταλυμάτων, μοναγιών, διαρκών κλπ. Τώρα δεν υπάρχουν. Για να αναλύσουμε το θέμα σφαιρικά και να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί, πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές. Και την πλευρά του ενοικιαστή και την πλευρά του ιδιοκτήτη που έχει το ακίνητο. Την πλευρά του ενοικιαστή νομίζω όλοι την αντιλαμβανόμαστε. Ίσως να προσθέσω κάποια στοιχεία λίγο πιο έτσι, του επαγγέλματος μας, αν θέλετε. Συνήθως οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι λένε ότι κάποιος πρέπει να δίνει 25% του μισθού του, των εισοδημάτων του, για ενίκιον. Και όταν προσθέσεις πάνω έναν τέταρτο δηλαδή. Και όταν προσθέσεις τα διάφορα του διάφορους λογαριασμούς, νερό, ρεύμα, κοινόχρηστα κλπ., να μην υπερβαίνει το έναν τρίτο. Άρα, αν κάποιος έχει ένα εισόδημα των 1.500 ευρώ, δεν πρέπει να δίνει περισσότερα από 500 ευρώ για την κατοικία του, το διαμέρισμα κτλ. Όπως είπατε, πριν λίγες μέρες ανακοινωθήκαν οι μέσοι όροι των μισθών στην Κύπρο κλπ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος που είναι μόνος του και έχει μισθόν κάτω από 1.500 ευρώ, πολύ δύσκολα βρίσκει κάτι καλό για να κατοικήσει μόνος του. Τώρα, πάντοτε οι νεαροί μας μόλις έφευγαν από τα σχολεία και πιάνναν την πρώτη του δουλειά, μπορούσαν να κατοικούν μόνοι τους σε ένα διαμέρισμα ή είναι πολυτέλεια. Τι γίνεται στις χώρες που συγκρίναν προηγουμένως. Στο Λονδίνο, δηλαδή, ένας νεαρός που πιάνει πρώτη φορά δουλειά μπορεί να ενοικιάσει στο Λονδίνο ένα διαμέρισμα. Άρα, εσείς λέτε, η λύση είναι να συνεχίσει να μένει κάποιος στο σπίτι. Μια λύση μέχρι να αυξηθούν τα εισοδήματά του είναι να μένει με την οικογένεια του. Ωραία, μια πορεία. Άρα, εσείς θεωρείτε λογικές τις τιμές στην αγορά της Κύπρου. Θα έρθω και στις τιμές. Θέλω πάνω σε αυτό για να πάρουμε ένα προσκόπημα από τον κύριο Κυνηγίνο. Είναι πολύ πιο ψηλές από προηγουμένα, αλλά είναι στα σωστά επίπεδα σήμερα. Στη βάση της αγοράς και της ζήτησης και της προσφοράς. Όχι, η ζήτηση και προσφορά μπορεί να ανεβάσει και να κατεβάσει πολύ συχνά. Διότι ο αριθμός των ενοικιαζομένων καταλήμματων είναι μικρός. Και επειδή είναι μικρός, η ζήτηση και προσφορά αλλάζει γρήγορα. Και αλλάζει. Εγώ το συγκρίνω πρώτον με τα εισοδήματα, που είναι μια λογική σύγκριση, και δεύτερον με τα κόστα κατασκευής. Εγώ έχω ένα παράδειγμα. Για τα εισοδήματα, να σας πω, έχουμε κάποιες έρευνες που δείχνουν ότι ένας στους δύο εργαζομένους είναι μέχρι 1.200 ευρώ. Μας έλεγε ο κύριος Μάτσας από τη ΣΕΚ πριν μερικές μέρες. Ωραία. Και εγώ λέω ότι αυτά τα άτομα δυστυχώς δεν θα τα καταφέρουν να ζουν μόνοι τους σε ένα δικό τους διαμέρισμα. Εάν το κράτος θέλει να επιδοτήσει τα άτομα να ζουν μόνα τους, δηλαδή θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται αυτό, το κράτος να έρθει αρρωγός και να συνεισφέρει στο ενοίκιο. Να πάρουμε και ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Κυνηγύρου. Ορίστε, κύριε Κυνηγύρου, το ερώτημα είναι το πρώτο, αν είμαστε σε λογικές τιμές. Αν έρθουμε και συγκρίνουμε με τα προηγούμενα χρόνια, είναι πάρα πολλά ψηλές οι τιμές σήμερα και γενικά βλέπουμε σε όλες τις πόλεις. Το θέμα είναι όταν έρθεις να κάνεις τη σύγκριση της πώλησης των ακινήτων με το ενοίκιο, βλέπουμε στα ακινήτα έναν περίπου γύρω στο 5 με 6% απόδοση από το ενοίκιο μετά την αγορά. Άρα βλέπουμε ότι σήμερα είναι μια πολλά καλή επένδυση η ενοικίαση. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλούς ιδιοκτήτες να αποτείνονται στην επένδυση της αγοράς ακινήτων με σκοπό την ενοικίαση. Αν τα συγκρίνουμε με τα προηγούμενα χρόνια, όντως είναι αρκετά πολλά ψηλά. Αν συγκρίνουμε με την οικονομία της Κύπρου, επίσης είναι πολύ ψηλές οι τιμές. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, εμείς βλέπουμε ότι οι τιμές είναι προσωρινά ψηλές. Δηλαδή δεν είναι οι τιμές που θα εδραιωθούν και θα μείνουν στην αγορά. Βλέπουμε μια τάση των ιδιοκτητών να αποτείνονται στην ημερήσια ενοικίαση. Αλλά και από την άλλη, βλέπουμε την τάση αυτή που όλοι οι ιδιοκτήτες, το 1,70 με 80% έγιναν ξενοδόχοι. Βλέπουμε σήμερα το φετινή καλοκαιρινή περίοδος, υπάρχει μια ύφεση
στην ημερήσια ενοικίαση, επειδή υπάρχει πολλή προσφορά. Ημερήσια ενοικίαση και ξενοδοχείο που λέμε είναι το γνωστό Airbnb, η πλατφόρμα. Και διάφορα άλλα website όπως είναι booking.com και διάφορα άλλα. Mm-hmm. Άρα με αυτήν την αντιστασιμότητα βλέπουμε διάφορους ιδιοκτήτες, που δεν έχει αρχίσει από φέτος το καλοκαίρι, να ξαναεπανέρχονται στην χρονιά ενοικίαση. Αρκετοί συνάδελφοι από όλες τις πόλεις βλέπουν ιδιοκτήτες φεύγουν από την ημερήσια ενοικίαση και αποτείνονται ξανά πάλι πίσω, δειλά-δειλά, στην χρονιά. Και ο λόγος είναι ήταν ότι κάτι που ήρθε και άρχισε να περνά πλέον αυτό με την ημερήσια ενοικίαση. Το κάνω για τον τουρισμό, γιατί είναι πιο εύκολο με τις εβδομάδες και όλο αυτό. Πάμε ξανά στα κανονικά ενοικία. Ήταν αυξάνονται και ο αριθμός των καταλημάτων, για παράδειγμα, που είναι διαθέσιμα. Ήταν μια δοκιμασία, γιατί ξέρετε, εμείς στην Κύπρο είναι μια μικρή αγορά. Βλέπουμε ότι όχι δεν είναι στην πραγματικότητα, ότι μια ημερήσια ενοικίαση είναι μια εύκολη λύση, μεγαλύτερα εισοδήματα. Κάποιοι είδαν ότι δεν θα πληρώνουν και φορολογίες. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε για μένα. Αλλά από την άλλη, όταν όλοι μαζί απευθύνεσαι σε μια αγορά, επειδή μιλώ για μια μικρή αγορά της Κύπρου, σημαίνει θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Βλέπω στην χρονιά ενοικίαση ότι είναι στα ψηλά επίπεδα. Επίσης βλέπω μια άλλη αγορά ιδιοκτήτες και επενδυτές που επενδύουν στην αγορά ακινήτων με σκοπό την ενοικίαση. Άρα ακόμα περισσότερα ακίνητα φαίνεται ότι θα μπουν στην αγορά της χρονιάς. Πότε τα υπολογίζουμε να μπαίνουν? Εγώ βλέπω τις τιμές να παραμένουν στα ίδια επίπεδα και στα επόμενα χρόνια να υπάρχει και μια υποχώρηση. Άρα το ταβάνι είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα? Πιστεύω ναι. Ωραία, πάρουμε και τα ερωτήματα του Γιώργου. Πάντως στη Λεμεσό, Ανδρέα, υπάρχουν, πώς έχουμε μπει χρηματομεσίτες, υπάρχουν σε κατασκευή αυτή τη στιγμή γύρω στα 30 μονάρια, ενώ στην περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο. Απλά δύο σημεία να πω εγώ που μου έχουν αναφέρει και εμένα είναι ότι, Ανδρέα, ένα ζευγάρι που είχε σπίτι στο κέντρο στη Λευκοσία, το ενοικίασε για 1.200 ευρώ, ιδιόκτητη κατοικία, και πήγε να ενοικιάσει το ζευγάρι αυτό ένα μονάρι σε 500 ευρώ. Που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν τα σπίτια τους και αποφασίζουν, επειδή είναι ψηλές οι τιμές, να τα ενοικιάσουν σε κάποιους άλλους και να πάνε αυτοί να υπονοικιάσουν σε φτηνότερες τιμές. Και ένα άλλο παράδειγμα. Ένα Γιώργο, το πρώτο σου να πάμε να απαντηθεί. Προς ποιον είναι το ερώτημα, τον κύριο Κυνηγύρη ή τον κύριο Μουσκίδη? Κοιτάξτε, υπάρχουν όντως περιπτώσεις οι οποίες πιστεύω είναι μια επιπόλαια απόφαση. Να φύγω από το σπίτι μου, να νοικιάσω κάτι πιο μικρό για να παίρνω μια διαφορά κέρδους. Αυτή είναι μια προσωρινή λύση. Γιατί αν έρθεις να δεις τα έξοδα τα οποία συντήρησες του ακινήτου σου, τα έξοδα που θα πληρώσεις για την εξέβρεση του ενοικιαστή, το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να νοικιάσεις το ακινήτο, πιστεύω ότι το πράγμα στο τέλος της ημέρας δεν είναι καλή επένδυση, δεν είναι καλή απόδοση. Επίσης βλέπουμε στην αγορά γενικά των ακινήτων, τα ακριβά ακίνητα δεν είναι στην προτεραιότητα. Μιλούμε στην προτεραιότητα αυτή τη στιγμή υπάρχουση ενός, δύο και τριών ύπνο δωματίων. Ωραία. Κύριε Κυνηγύρου, να σας διακόψω, ναι, γιατί έχει αρχίσει ο κόσμος να θέλει να κάνει τη δική του παρέμβαση. Και Αθηνά μου, έρχομαι αμέσως μετά κοντά σου. Πάμε στον κύριο Ζαχαρία. Κύριε Ζαχαρία, καλό σας μεσημέρι. Κύριο Ζαχαρίας, μας ακούει? Μάλιστα. Σας ακούμε, το ερώτημά σας. Γεια σας και στους καλεσμένους σας. Ναι. Γεια σας και στους καλεσμένους σας, λέω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ έπαιρνα από το ΕΕ και κόψα μου τα έχει 3 χρόνια. Εγώ είμαι εκτοπιστέντας, ήμουν μωρό μες στον πόλεμο, ήμουν 9 χρονών. Λοιπόν, και πήγα και στη Μέριμνα και αρνηθήκαν να μου έχουν σπίτι. Και εγώ έχω περιουσιάνει στα κατεχόμενα, έχω 300 σκάλες και έχω μερίδιο μέσα και πήγα στην Επιτροπή Αποζημιώσεων και να μου δώκουν και σπίτι και να μου δώκουν και ορισμένα λεφτά. Ναι. Άρα εσείς θεωρείτε ότι είναι ψηλά τα ενοίκια, κύριε Ζαχαρία, αυτό θέλετε να μας πει. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Ζαχαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Λευτέρη Γεωργίου, επικεφαλής μιας πρωτοβουλίας κατά των υψηλών ενοικίων. Κύριε Γεωργίου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, όσο μπορεί να γίνεται. Με αυτή την κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή, ειδικά στη Λεμεσό. Είμαστε η ομάδα κίνησης ενάντια στα ψηλά ενοικία. Πραγματικά η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχωρήτο. Υπάρχει κόσμος που κοιμάται στις παραλίες. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχασε και τη ζωή του πριν λίγες μέρες από καρδιακό μέσα σε ένα αντίσκηνο.
Αυτά που βάλατε, τους αριθμούς που βάλατε για την πόλη του Δεμετρού, δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Και μάλιστα καθόλου. Δεν ξέρω γιατί, ποιος κοίταξε και πήγαινε αυτές τις στιγμές. Εντάξει, στείλτε μας εσείς, κύριε Γεωργίου, αυτά που έχουν σχέση με την πραγματικότητα και να τα παρουσιάσουμε και αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικόλα, έχεις ερώτημα? Λοιπόν, από τον κόσμο. Αλίμονο να θεωρούνται φυσιολογικές οι τιμές, λέει κάποια τηλεθεάτρια, ενώ άλλοι συγκρίνουν το κόστος ζωής σε σχέση με τα σημερινά ενίκια. 400 ενίκιο, 200 ρεύμα, νερό, ίντερνετ, 150 καύσιμα, 150 φαγητά, με τον κατώτατο 850 δεν βγαίνει με τίποτα. Εντάξει, νομίζω ο κύριος Μουσκίδης είπε τη δική του άποψη πάνω σε αυτό. Θα την ξαναπάρουμε όμως, γιατί απασχολεί τον κόσμο. Yeah. Να απαντήσουμε αυτά και πω κατευθείαν στην Αθηνά. Λοιπόν, κύριε Μουσκίδη, είναι το ζήτημα με το κόστος ζωής και τα ενίκια και στη Λεμεσό, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γεωργίου, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Ωραία. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να απαντήσω όσα περισσότερα μπορώ. Το θέμα με το Airbnb, συμφωνώ με τον κύριο Κυνηγύρου. Όμως να θυμηθούμε ότι γύρω στο 2010 με 2011, όταν ξεκίνησε η κρίση, και το 2013 πραγματικά μας ήρθε η κρίση, τα μισά ακίνητα προς ενοικίαση ήταν κενά. Οι ξένοι εργάτες έφυγαν, πολλοί νεαροί έπιαν πίσω στις οικογένειες τους, έχασαν τις δουλειές τους, έπιαν πίσω στα χωριά τους. Οπότε έμειναν κενά για πολύ καιρό τα ακίνητα. Και το Airbnb και το Booking.com, η ημερήσια ενοικίαση, ίσως κάποιος να πει ότι ήταν και εξ ανάγκης, αφού δεν έβρισκαν και ενοικιαστές για μακροχρόνια ενοικίαση. Να απαντήσω στον κύριο Ζαχαρία. Λέει, κόψαν του το επίδομα που έπαιρνε στο ΕΕΕ. Μία πρόταση που έχω να κάνω προς το Υπουργείο είναι ότι πρέπει να προσαρμόζονται τακτικά αυτά τα επιδόματα. Δεν γίνεται να αποφασίσει για τα επιδόματα πριν 3-4 χρόνια που οι τιμές ήταν 30-40% πιο κάτω. Και σήμερα που τα ενίκια είναι εκεί πάνω και είναι τα ίδια. Είχαμε χθες τον κύριο Διομήδους εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, μας λέει ότι τα λαμβάνουν υπόψη. Εντάξει. Γιατί τέθηκε το θέμα από ακροατές. Ναι. Και είχαμε πάρει τη συγκεκριμένη. Μακάρι να τα λαμβάνω υπόψη, διότι η δική μου η εμπειρία, διότι έχουμε πελάτες που νοικιάζουν, δεν είναι αυτή. Ένα μικρό ποσοστό του ενοικίου που παρέχεται από το κράτος. Ναι, και το οποίο θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετό, διότι συνήθως αυτές οι παροχές γίνονται για οικογένειες. Που δεν είναι, προηγουμένως λέγαμε για τους νεαρούς που μόλις μπήκαν. Και μονήρι πρόσωπα που είναι. Και μονήρι πρόσωπα, γιατί είναι πιο μεγάλα άτομα κλπ. Αυτά τα άτομα χρειάζονται οπωσδήποτε βοήθεια. Και σίγουρα δεν πιστεύω να νομίζει κανένας εδώ ότι πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων να κάνουν κοινωνική πολιτική και να παρέχουν τα ακίνητα τους σε χαμηλές τιμές. Το κράτος όμως πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Εντάξει, δεν λέμε να κάνουν κοινωνική πολιτική ιδιοκτήτες, απλά να είμαστε σε λογικά πλαίσια. Εσείς έχετε την άποψη ότι είναι σε λογικά πλαίσια. Εγώ μπροστά σας αντιπαραθέσω κάποιους αριθμούς και να σας πείσω τώρα εδώ απλούς αριθμούς ότι είναι λογικές οι τιμές στο ενοικίο. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Παράδειγμα. Γιατί πάμε, ας διότι πούμε, λέμε, εγώ που έψαχνα στα Λατσιά, βρίσκουμε για μονάρι 500 ευρώ. Το τι δεν βρίσκουμε και το τι ότι είναι ακριβά, είναι το ένα του κομμάτι. Το θέμα είναι πώς θα έβρεις όταν για να αγοράσεις ένα καινούργιο μονάρι, θέλεις περίπου γύρω στους 105.000 σήμερα στη Λευκοσία, μέσος όρος. Όταν προσθέσεις και το ΦΠΑ, διότι δεν θεωρείται ιδιοκατοίκηση, άρα πλέον είναι 19% ΦΠΑ, πάει στις 125.000. Άρα πόσα θα το νοικιάσει, λέτε αυτός. Όταν πληρώσεις 25.000 από την τσέπη του και θεωρώ ότι αυτές οι 25.000 δεν έχουν κόστος. Τις είχα, ήταν 0 τα έσοδα μου. Θα δανειστούνται 100.000. Με έναν επιτόκιο κοντά στο 3,9 έρχεται 325 ευρώ το μήνα. Δεν είναι όπως τα επιτόκια της ιδιοκατοίκησης που είναι κοντά στο 2-2,5. Αυτά είναι για επένδυση. Σωραπέρα, να ολοκληρώσουμε τα νούμερα. Το νούμερο είναι ότι η δόση για τέτοιο μονάρι καινούριων, εάν θα αποπληρώσεις το δεν έσου σε 15 χρόνια, είναι 735 ευρώ. Ενώ αν είναι σε 20 χρόνια που δεν σου δίνουν οι τράπεζες, αλλά πες ότι θα σου δώσουν, είναι 601 ευρώ. Όταν εγώ έχω δώσει, αγοράζω κάποιον καινούριο διαμέρισμα, βάζω 25.000 από την τσέπη μου και πρέπει να πληρώνω δόση 601 ευρώ, πόσα πρέπει να νοικιάσω αυτό το διαμέρισμα, το οποίο κάποιους μήνες σε ένα κενό, διότι θα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου νοικιαστή θα υπάρχει κενό. Θα έχω πει διορθώσεις και τώρα στα ενίκια η κυβέρνηση πέραν του φόρου εισοδήματα ζωή, τα ενίκια είναι το μοναδικό εισόδημα το οποίο φορολογείται με πέραν τη μια φορολογία. Έχει και φορολογία ανισοδήματο. Εσείς βάλατε κάτι άλλο κάτω ότι συνδέεται και το ποσό αγορά και έχετε και το δίκιο σα, γιατί είναι πράγματα που δεν ότι θα ξέρουμε. Λέμε και οι δόσεις και τα δάνεια και όλα αυτά. Αθηνά μου, πλέον ναι. Κύριε Μουσκίδη, είναι νόμιμο να ενοικιάζουν πισινά βοηθητικά σε σπίτια ή όχι?
Εάν το πισινά βοηθητικά, όπως το έχω εγώ πιστεύω, πιστεύω όχι. Αλλά τούτο είναι κάποιος πρέπει να το εξετάσει με τις πολεοδομικές αρχές. Δηλαδή, αν υπάρχει διαθέσιμος συντελεστής και υπάρχει άδεια από την πολεοδομική αρχή, όποιος είναι ο Δήμος ή η επαρχιακή κτλ., τότε γίνονται νόμιμα. Και προς τον κύριο Κυναγύρου, αν υπάρχει κατάλληλη περίοδος, επειδή είπαμε ότι ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, που να πέφτουν κατά κάποιον τρόπο λίγο οι τιμές. Κοιτάξτε, σαν αν θεωρήσουμε ότι ο κυριότερος λόγος της αύξησης των ενοικίων είναι ο λόγος ότι οι ιδιοκτήτες αποταθήκαν στην ημερήσια ενοικίαση, όπως αντιλαμβάνεστε, και η καλοκαιρινή περίοδος είναι προς το τέλος. Mm-hmm. Άρα μετά τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο είναι η χειμερινή περίοδος. Δεν θα υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον από την ημερήσια ενοικίαση, άρα οι ιδιοκτήτες θα προτιμήσουν, ενώ βλέπουν τα έσοδα τους σφαιρικά, θα προτιμήσουν την χρονιά ενοικίαση. Mm-hmm. Ένα άλλο σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε, πολύ σημαντικό, που αναφερθήκα για βοηθητικά. Τα βοηθητικά και κάτι παρόμοια είναι σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εφόσον κάποιος έχει μια κατοικία και έχει κάτι, ένα μικρό χώρο στην αυλή του που μπορεί να προχωρήσει, και πιστεύω ότι η πλήστη είναι παράνομα, δεν είναι νόμιμα. Το θεωρήσουμε δεδομένο. Γιατί για να νομιμοποιήσεις μια άδεια ενός υποστατικού θέλεις χρόνια για να πάρεις άδειες. Δεν τα παίρνεις σε ένα-δύο μήνες. Άρα εγώ θεωρώ όλες οι επεκτάσεις είναι παράνομες. Κάτι πολύ σημαντικό είναι, δύο σημεία πολύ σημαντικά, είναι ότι οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι δεν έμαθαν ότι στην Κύπρο, όπως είναι και στο εξωτερικό, αποτείνονται σε εγγεγραμμένα χτηματομεσιδά γραφεία. Αποτείνονται σε διάφορους πλανοδιοπόλες δεξιά-αριστερά, τους οποίους στο τέλος της ημέρας τους εκμεταλλεύονται ακόμα και ήδη οι ιδιοκτήτες. Ένα άλλο επίσης σημείο πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι οι ιδιοκτήτες ήταν προβληματισμένοι και με τη χρονιά ενοικίαση. Για τον λόγο ότι σήμερα αποφασίζω να νοικιάσω ένα διαμέρισμα, ένα σπίτι, και είναι ένα μεγάλο ρίσκο κατά πόσο θα με πληρώνει ο νοικιαστής ή όχι. Είναι ο νόμος που πάει τώρα στη Βουλή. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή ας έρθουμε να νιώσουμε για τους ιδιοκτήτες ότι αποτείνονται σε διάφορες περιπτώσεις, σε διάφορες αγορές, αλλά και το μεγαλύτερο για εμάς που είμαστε στην πρώτη γραμμή σαν χτηματομεσίδες, πραγματικά με την χρονιά ενοικίαση έχεις 50% να πληρώνεσαι και 50% να πληρώνεσαι. Άρα αυτή τη στιγμή με την κατάθεση της νομοθεσίας στη Βουλή, η οποία είμαστε παρόν, αν δεν κολλησιοργήσει να υπάρχει εκείνη τα χρόνια και οι μήνες της απόφασης και γίνει μια ψήφιση άμεσα, νιώθει και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει μεγάλες αξίες επενδύσεις, νιώθει ασφάλεια στην χρονιά ενοικίαση. Κύριε Κυναγύρου, πάμε να ακούσουμε την κυρία Λευκή. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και μπράβο για το πρόγραμμα που έχετε. Να είστε γιατί καλά. Έχει πολύ κόσμο που έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα μου εμένα είναι, είμαι μια γυναίκα 60 χρονών, η οποία μένω σε βοηθητικά. Είναι δικό μου το σπίτι. Όμως η κόρη μου παντρεύτηκε χωρίς, είναι μονογονιός. Επειδή δεν είχα χώρο, ενοικίασε ένα σπίτι 400 ευρώ. Έχει 3 χρόνια. Τώρα επειδή ευκήκαν πάνω τα ενοίκια, θέλουν να την διώξουν και να τον οικιάσουν από ό,τι καταλάβαμε, σε πιο ψηλή τιμή. Τι μπορεί να κάνει αυτή η κοπέλα? Το συμβόλαιο έληξε. Κυρία Λευκή, τι μπορώ να κάνω? Το συμβόλαιο έληξε. Έληξε το συμβόλαιο, έχει 6 μήνες. Της κάνουν πόλεμο νεύρων. Κλείνουν τη στο πάρκινγκ, δεν της αφήνουν πάρκινγκ. Ωραία, θα το δούμε με τον κύριο Κυναγύρου και τον κύριο Μουσκίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στον κύριο Άριστο. Κύριε Άριστε, καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας. Ο κύριος αίτιος αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, κύριε, είναι η νομοθεσία που εψήφισε η Βουλή για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Προηγουμένως ένα ζευγάρι έδινε μία προκαταβολή και έπαιρνε ένα διαμέρισμα και έδινε το πρόβλημα της. Αγόραζε. Τώρα η τράπεζα δεν δίνει δάνειο, διότι η πρώτη κατοικία προστατεύεται. Τι θα πάρει η τράπεζα, αφού η υποθήκη που θα βάλει ο αγοραστής δεν μπορεί να εκποιηθεί? Εδώ είναι το πρόβλημα. Πρέπει αυτός ο νόμος
να καταργηθεί για να μπορούν οι τράπεζες να δίνουν δάνεια στα νέα ζευγάρια να αγοράζουν το δικό τους διαμέρισμα. Απλά κύριε Άριστε, εδώ θίγεται ένα θέμα που θα έχει και άλλες επιπτώσεις. Αν δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει με τόσα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ήδη οι τράπεζες έχουν αρχίσει πιο εύκολα να στέλνουν τις επιστολές για τις εκποιήσεις και δεν πάνε σε άλλα εργαλεία όπως είναι οι αναδιαρθρώσεις. Αυτό όμως που λέτε ότι δεν δίνουν δάνεια. Γιατί και άρα ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει, έχει να κάνει και με την αγοραστική δύναμη του κοινού και ενδεχομένως να πρέπει να δούμε ξανά το θέμα των μισθών. Πάντως, ορίστε, ναι. Ναι, να βρουν άλλους τρόπους, κύριε. Να βρουν άλλους τρόπους να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα. Χωρίς δανεισμό δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Κρατάμε αυτό, κρατάμε αυτό το πράγμα. Να είστε καλά. Ορίστε, πάμε στον κύριο Κυριακή. Όσον αφορά για την πρώτη κυρία που είπε για το θέμα του ενοικιάσεως. Όντως, πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι παλιοί ενοικιαστές που τα νίκια τους είναι αρκετά χαμηλά και υπάρχουν και τα νέα νίκια από αυτά που βλέπουμε που είναι πραγματικότητα. Παίζει ρόλο το ότι έληξε το συμβόλαιο. Θα σας εξηγήσω. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει νομοθεσία. Δεν μπορεί κάποιος να αποφασίσει σήμερα να βγάλει κάποιον έξω. Η νομοθεσία λέει ότι αν είναι θέσμιος ενοικιαστής, δηλαδή αν το υποστατικό της κυρίας έχει χτιστεί πριν τις 31 Δεκάτου του 1999, τότε είναι θέσμιος ενοικιαστής. Και σημαίνει ότι θέσμιος ενοικιαστής σημαίνει ότι δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να του βάλει αύξηση, με την επίσης την άλλη νομοθεσία που η αύξηση που ψηφίστηκε τα τελευταία χρόνια ήταν 0, ούτε μπορεί να εκκαινώσει το υποστατικό. Άρα δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης σήμερα αποφάσισε τώρα αν παρανομήσει, μπορεί να καταγγελθεί στην αστυνομία, μπορεί να καταγγελθεί σε κάποιο δικηγόρο. Άρα υπάρχει νομοθεσία. Όταν είναι θέσμιος ενοικιαστής, δεν μπορεί ούτε να βάλει αύξηση, αλλά ούτε μπορεί να εκκαινώσει να τον βγάλει έξω. Τώρα, αν κατά κάποιον τρόπο δεν είναι και το ενίκιο είναι πολύ χαμηλό, τότε ο ιδιοκτήτης θα ζητήσει τις τιμές, την εκτίμηση της μικρής περιοχής, ένα διανάλογα. Άρα υπάρχει νομοθεσία και όταν εφαρμοστεί έχεις αποτέλεσμα. Να πείσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Μπορώ να προσθέσω κάτι που είναι σημαντικό. Να σας βοηθήσω μετά. Ναι. Όσον αφορά τα ενοικιοστασιακά, πολύ ορθά αναφέρθηκε ότι υπάρχει το όριο, η μέγιστη αύξηση, η οποία είναι 0 μέχρι τον Απρίλιο του 19, να το πούμε. Άρα τον Απρίλιο του 19 το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αποφασίσει για την επόμενη διετία τι θα είναι η μέγιστη αύξηση. Για όλα τα άλλα όμως, και ενωμένου ότι έχει λήξει το συμβόλαιο, άρα δεν υπάρχει πρόνοια αυξήσεις, ο ιδιοκτήτης δεν έχει περιορισμούς το πώς να ζητήσει. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, η κυρία λέει πληρώνει η κόρη της 400 ευρώ. Εάν είναι εκτός ενοικιοστασίου, μπορεί ο ιδιοκτήτης να αποφασίσει να τον νοικιάσει 800. Και άμα δεν μπορεί ή δεν θέλει να το προσφέρει, μπορεί να μετακινηθεί κάπου αλλού. Τώρα που πείτε να βρει κάπου αλλού να μετακινηθεί. Αυτό είναι το μεγάλο το δράμα των πλήστων ενοικιάσεων, διότι τι είναι το πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε αυτά που είναι προς ενοικίαση τώρα, που είναι η μύτη του παγωβουνού, διότι είναι αυτά τα οποία μπορεί ο ιδιοκτήτης να ζητήσει όσα θέλει. Το 90-95% των ακινήτων που είναι ενοικιασμένα παλιές τιμές. Και υπάρχει αυτός ο πόλεμος τώρα μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών που θέλουν να ανεβάσουν τα ενοικία και δυστυχώς δεν μπορούν να τα ανεβάσουν. Εδώ τι ισχύει, για παράδειγμα. Πείτε ότι εγώ είχα ένα συμβόλαιο 2 ετών και έληξε. Ναι. Και ο ιδιοκτήτης τώρα απαιτεί 30% αύξηση, έτσι να δώσουμε ένα παράδειγμα. Εκεί. Εάν ο ενοικιαστής συνεχίζει να μένει μέσα και πληρώνει το ίδιο ενοικίο, τότε δικαιούται ο ιδιοκτήτης να τον πάρει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο θα αποφασίσει έξωση. Μπορεί να πάρει 1, 2, 3 χρόνια όμως, δεν θα γίνει άμεσα. Μπορώ δηλαδή εγώ να μείνω στο σπίτι του ιδιοκτήτη μου και να βάζω το ενοικίο μου κάθε μήνα και να μην μπορεί να βγάλει έξω χωρίς συμβόλαιο. Πώς θα σε βγάλει έξω? Δεν υπάρχει στην Κύπρο διαδικασία. Μόνο μέσω δικαστήριου. Οπότε νομικά κινείται η διαδικασία ο ιδιοκτήτης και στα 1, 2, 3 χρόνια όποτε βγει η απόφαση, θα αποφασίσει το δικαστήριο ότι κύριε πρέπει να φύγει από του ενοικιαστή, ότι πρέπει να φύγει και ότι πρέπει να δώσει το αγοραίο ενοίκιο της περιοχής τότε. Δηλαδή, αν περάσουν 3 χρόνια από την ημέρα που κινήθηκε η αγωγή, πιθανόν ο δικαστής να έρθει να πει του ενοικιαστή: κύριε, πλήρωνες πολύ χαμηλό ενοίκιο και τώρα πρέπει να δώσει τη διαφορά αναδρομικά σε ένα ενοίκιο. Αυτή είναι η διαδικασία με τα επιστημονικά. Πόση αύξηση μπορεί να έρθει να βάλει ο ιδιοκτήτης κάθε χρόνο, ό,τι θέλει.
Στα συμβόλαια, εμείς εισηγούμαστε να γίνονται μακροχρόνια συμβόλαια, ούτως ώστε να καθορίζονται και αυξήσεις μέσα, για να μην υπάρχει κάθε λίγο αυτό το πρόβλημα. Ναι, αλλά άμα θέλει κάποιος να το σπάσει, τι γίνεται εκεί? Στα εμπορικά τα ακίνητα, συνήθως εισηγούμαστε να είναι ο πληθωρισμός πλέον 1%. Δηλαδή η αύξηση του κόστους ζωής είναι 1%. Στα οικιστικά, επειδή είναι πολύπλοκος αυτός ο τρόπος για τους ιδιώτες τέλος πάντων, έναν 2-3-4% ετησίως θεωρείται ένα λογικό ποσό. Αλλά εξαρτάται από ποια βάση ξεκινάς. Εάν εγώ ήμουν ιδιοκτήτης και το 12, το 13, αναγκάστηκα να δώσω το ακίνητο μου στη μισή τιμή. Εάν βάζω 2-3% αύξηση, είναι σαΐ, δεν θα φτάσω ποτέ στο μέσον όρο της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα, καλό σας μεσημέρι. Καλό τον κύριε. Σας ακούμε. Ό,τι ερωτούμε, η απληστία του κόσμου μέχρι πού θα φτάσει. Δηλαδή στο τέλος θα καταλήξουν τα εγγόνια μας να ζουν σε εξατήρια. Αυτό διερωτούμε, κύριε. Σας απασχολεί καθόλου? Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Ευάγγελο. Κύριε Ευάγγελε, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Είναι συγκεκριμένα για τον κύριο που... Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Ο κύριος, ο οποίος αντέλαβα σχετικό γραφείο, είπε σχετικά ότι υπάρχουν εδώ πέρα μεσίδες οι οποίοι είναι ανεύθυνοι και δεν πρέπει να φυκλώμαστε στα κανονικά γραφεία. Στο εξωτερικό, στο Λονδίνο συγκεκριμένα, ο κόσμος πάει στους μεσίδες διότι βρίσκει εξυπηρέτηση. Ενώ εδώ ο μεσίδης έρχεται, σου φέρνει το πελάτη, παίρνει το πρωτονίκιο και μετά σε ξεχνάει. Μπορεί σε 6 μήνες να φύγει. Εσείς θίγετε και ένα θέμα να είναι εκεί κοντά και να παρακολουθεί την κατάσταση συνεχώς. Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κυνηγύρου, έχει μια σημασία αυτό το θέμα? Να απαντήσουμε στο προηγούμενο όσον αφορά... Πρώτα πάμε με το τελευταίο, με τις μεσίδες. Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι έχω καταλάβει ο κύριος Ανδρέας, το όνομα του... Ευάγγελος. Είπε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει εξυπηρέτηση. Πιστεύω υπάρχει εξυπηρέτηση και μπορεί και ακόμα περισσότερο και από το εξωτερικό, επειδή τη χάνει να γνωρίζουμε και από συναδέλφους του εξωτερικού. Πάνε οι μεσίδες τους 6 μήνες να ρωτήσουν, Γιώργο, πώς είσαι στο ενοικιό σου με τον ιδιοκτήτη. Νομίζω δεν συμβαίνει. Στα χτηματομιστικά γραφεία υπάρχει η ενοικίαση. Όταν έρθει ο κύριος Ανδρέας σαν ιδιοκτήτης, θα του έβρισκε κάποιον ενοικιαστή. Θα προσπαθήσει να κάνει μια μικρή έρευνα κατά πόσο ο ενοικιαστής είναι σωστός και θα προχωρήσει στην ενοικίαση, στο συμπλήρωση του συμβολέου και θα ενοικιάσει το διαμέρισμα. Αν ο ιδιοκτήτης, το οποίο συνήθως προτείνονται από τα χτηματομιστικά γραφεία, αν ενδιαφέρεται να κάνει και διαχείριση των γραφείων, τότε υπάρχει μια επιπρόσθετη χρέωση, την οποία έχει την ευθύνη το χτηματομεσητικό γραφείο. Αν ο ιδιοκτήτης, αντιλαμβάνεστε, κάνει την ενοικίαση, θα προχωρήσει στα συμβόλαια, τα χρονιά συμβόλαια, και μετά να λαμβάνει ο ιδιοκτήτης. Αντιλαμβάνεστε, μπορεί κάθε χτηματομεσητικό γραφείο να παίρνει όλους τους ιδιοκτήτες να τους ρωτά αν είσαστε ευχαριστημένοι με τον ενοικιαστή σας? Πού είπατε στον κόσμο δεν γίνεται το πράγμα, ούτε είναι εφικτό να γίνει. Μπορεί ο ιδιοκτήτης έχει δύο επιλογές. Μία επιλογή να τον οικιάσει να πληρώσει μια προμήθεια που συνήθως στα κυπριακά δεδομένα όντως είναι ένα ενοίκιο στη ΦΠΑ και να λαμβάνει οποιασδήποτε ευθύνη ή οτιδήποτε χρειαστεί στο μέλλον είναι ο ιδιοκτήτης. Αυτό είναι το λογικό. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Στρέλλα. Μπορεί όμως να συμπληρώσω. Ναι. Μπορεί όμως ο ιδιοκτήτης, ενώ δεν έχει το χρόνο, δεν έχει το χρόνο να κοιτάζει τον ενοικιαστή, για να είμαστε ειλικρινείς, ο ενοικιαστής. Εντάξει, νομίζω το είπατε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πρέπει να πληρώσει. Λέει περισσότεροι προτιμούν να με πληρώσουν. Κυρία Στέλλα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήθελα να μιλήσω για τα ενοίκια. Ότι δεν ξέρω, εμείς που παίρνουμε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πρέπει να βρούμε μια αποθήκη μικρή να μπούμε μέσα και να ζήσουμε. Ότι ζουν και οι πρόσφυγες που είναι από εδώ ή να μας δώσουν ένα τσατήρι να μπαίνουμε μέσα, διότι δεν μπορούμε να νοικιάσουμε σπίτι. Εγώ τώρα έχω νοικιασμένο εδώ και 4 χρόνια πίσω στις Αγγελισίδες, ενώ είμαι λευκοσιάτισσα,
Γιατί είχε το διαμέρισμα 350 ευρώ. Τώρα όμως θέλω να πω πίσω στην πόλη μου. Δεν είμαι και σε μικρή ηλικία. Κυρία Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που μας πέθηξε ο κύριος Μουσκής και νομίζω έχει σημασία του να ξανακούσουμε την απάντηση. Πάμε και στην κυρία Μάρο. Κυρία Μάρο, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Βλέπω τις τιμές που λέτε για τη Λευκοσία και για τη Λέμεσο. Για τη Λέμεσο, να πω πώς κατάγομαι. Δεν είναι ακριβώς αυτές οι τιμές. Ίσως να πήρατε τις τιμές αυτές γύρω από τα πανεπιστήμια, από το ΤΕΠΑ, εδώ στα πιο μακρινά. Είναι 280 ευρώ το μονάρι. Η αδερφή μου ξέρω ότι έχει ένα μονάρι το οποίο τον νοικιάζει 280 με μια τεράστια κουζίνα με καθιστικό ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Σε ποια περιοχή, και εγώ έχω ένα μονάρι το οποίο το έχω 320 ευρώ. Πείτε μα. Πάρα πολύ άνετα. Κυρία Μάρο, πείτε μα τις περιοχές που είναι το 280 και το 300. Δεν είναι. Θέλετε να σας πω, στον Άγιον Ιωάννη είναι πολύ καλή περιοχή, δεν είναι. Είναι ωραία. Πολύ καλή περιοχή. Το καταγράφουμε γι' αυτό. Καλά κάνατε και είπατε είναι ότι υπάρχουν και άλλα ποσά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Μάρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντρέα, απλά μια διευκρίνηση. Εμείς έχουμε βάλει τα ενίκια τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν προς ενοικίαση. Συγκεκριμένη κυρία, μπορεί να το έχει ενοικιάσει πριν 3-4 χρόνια. Ο Άγιος Ιωάννης πόσο κοντά μακριά από το κέντρο της Λεμεσού είναι? Ξέρει κανείς? Εγώ δεν ξέρω πολύ μέσω. Δεν είναι και μεγάλη απόσταση. Απλώς, κοιτάξτε, η κυρία, όπως συμφωνώ που είπε, ήταν μια παλιά ενοικίαση. Αντιλαμβάνεστε. Άρα είναι τα προηγούμενα ποσά. Ναι, και είναι θέσμιος ενοικιαστής. Το νίκιο παραμένει το ίδιο. Ένα πολύ σημαντικό που το αναφέραμε την κυρία, να το ξεχάσουμε, είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταναγκαστικές πωλήσεις, δημοπρασίες από τις τράπεζες, οι οποίες είναι ακίνητα, τα οποία τα ενίκια είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι θέσμιος ο ενοικιαστής, δεν μπόρεσε να αυξήσει ο νίκιο, άρα ο ιδιοκτήτης δεν μπόρεσε να πληρώσει τη δόση του προς την τράπεζα. Και αυτή τη στιγμή έχει αναγκαστεί η τράπεζα να το προωθήσει στην καταναγκαστική πώληση ή να χάσει το ακίνητο του. Γιώργο. Είναι αυτό, Αντρέα, που ίσως να μην εξήγησαμε δικό μου το λάθος σωστά στην έρευνα. Δεν έχουμε αναφέρει στην έρευνα τις τιμές που υπάρχουν σήμερα για ενοικίαση, ενώ το τι ενοικιάζει ο κόσμος. Αν πας σήμερα να ενοικιάσει, τι θα βρει. Σωστό είναι, ρε. Τι θα το πούμε, αυτό που ενοικιάζει και θα πούμε να ρωτούμε πόσα χρόνια ενοικιάζει και αν το κάνει το 2013. Σωστό. Εσύ κάνει έρευνα αγορά, τα διαθέσει. Σήμερα είναι σωστή. Κύριε Μουσκίδη. Αν μπορούμε να πάμε λίγο στον κύριο Ευάγγελο. Ο χτηματομεσίτης βρίσκει τον ενδιαφερόμενο ενοικιαστή και κάνει κάποια έρευνα, όπως είπε και ο κύριος Κυριακού, κάνει κάποιες ενέργειες να διαπιστώσει αν είναι καλός ενοικιαστής. Δηλαδή, τι κάνουμε συνήθως, θα επικοινωνήσουμε με τον προηγούμενο σπίτι οικοκύριο, να δούμε πλήρωνε τα ενοικιά, έκαμε ζημιές, είχαν καλή σχέση κλπ. Το άλλο που κάνουμε, επικοινωνούμε με τον εργοδότη τους. Πόσα χρόνια εργάζεται εκεί που εργάζεται? Φυσικά πάντοτε με την άδεια του ενοικιαστή πριν να τηλεφωνήσουν. Όταν εμείς νιώσουμε ότι είναι ένας καλός ενοικιαστής, τότε γίνεται συνάντηση με τον ιδιοκτήτη. Και αν τον αποδεχτεί ο ιδιοκτήτης, τότε είναι μια σύμβαση. Αυτή η σύμβαση είναι μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή. Εάν δεν τον πληρώνει τον ιδιοκτήτη ο ενοικιαστής, εμείς είμαστε εκτός σύμβασης. Εάν αποφασίσει ο ιδιοκτήτης ότι δεν θα τον κυνηγήσει νομικά, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν έχουμε καμία. Έχουμε και έναν ιδιοκτήτη που θέλει να κάνει την παρέμβασή του. Ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να βάλει και τα δικά του στοιχεία. Κύριε Μιχάλη, σας ακούμε. Καλό σας μεσημέρι. Ακούω, Μαρία. Ναι, κύριε Μιχάλη, μου κλείστε την τηλεόρασή σας. Από τη Λεμεσό μιλώ. Ναι, χαίρετε. Από τη Λεμεσό μιλώ. Είχαμε πει τι δικαιούνται οι ενοικιαστές και κάνουν παράπονο ότι είναι υψηλά τα ενοίκια. Το δέχομαι. Όμως για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών, όταν κάτσει κάποιος ενοικιαστής μέσα με χαμηλών ενοίκιων και δεν του ζητάς αύξηση, απλώς του λέει σε παρακαλώ, έχω αραβωνιασμένο το παιδί μου, θέλω να φτιάξω το σπίτι για να το παντρέψω. Και να πηγαίνεις στον άνθρωπο τούτον και να σου λέει και τι με ενδιαφέρει. Τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος? Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αθηνά μου, και το δικό σου ερώτημα λοιπόν, και κλείνω. Θεωρώ ότι έχουμε τους πλέον κατάλληλους να μας απαντήσουν. Τελικά, τι συμφέρει, να ενοικιάζει κάποιος ή να αγοράζει? Εγώ πολλές φορές που είμαι με τους φίλους μου και λέμε τις τιμές για τα ενοίκια, λέμε παρά να δίνω τόση ονίκιον τον μήνα, καλύτερα να δίνω στη δόση και να μου μείνει το διαμέρισμα. Τελικά τι συμφέρει? Αυτή τη στιγμή συμφέρει να αγοράσεις με σκοπό την ενοικίαση.
Αν όμως θέλεις για ιδιοκατοίκηση, είναι ακόμα καλύτερα να αγοράσω και να πληρώνω, να κάνω ένα δάνειο, να πληρώνω τη δόση μου. Αυτόν, κύριε Κυναγυρού, που λένε ενοικιαγορά, τι είναι ακριβώς? Ενοικιαγορά υπήρχε στα πολύ παλιά τα χρόνια, αλλά δεν εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Απλώς, αν δούμε τη δόση που πληρώνεις μακροχρόνια, σε σύγκριση με τα νίκια, είναι κάτι σαν ενοικιακή αγορά. Ακούσουμε και τον κύριο Μουσκίδη πάνω σε αυτό, δηλαδή, γιατί είναι ωραίο αυτό που έβαλε. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, αν ένα διαμέρισμα αξίας 100.000 ευρώ, μπορούμε να το έβρουμε στην ενοικίαση γύρω στις 600 ευρώ το μήνα, μέσον όρο. Άρα, αυτή τη στιγμή, μπορείς, αν έχεις έναν 20% όπως ζητούν οι τράπεζες, βάλεις σαν προκαταβολή το 20% και το υπόλοιπο 80% θα πληρώνεις οπωσδήποτε πιο χαμηλά από το ενοίκιο και θα είναι δικό σου. Άρα συμφέρει με αυτό που λέτε να αγοράσεις. Βέβαια, πάντοτε συμφέρει. Αν δούμε επίσης την επικινδυνότητα επίσης που υπάρχει στις τράπεζες, κάποιος που έχει κατάθεση στην τράπεζα, άρα συμφέρει. Στην τράπεζα παίρνει 0% επιτόκια με το ρίσκο να, να χάσει τα χρήματα. Κύριε, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Μουσκίδη. Επιγραμματικά στο ερώτημα σας, το οποίο είναι διαχρονικό και πάντοτε ενδιαφέρον. Μεταξύ ενοικίασης και αγοράς. Πιστεύω ότι είναι και οικονομική απόφαση, αλλά είναι και έχει πολλές άλλες πτυχές πέραν του οικονομικού. Η οικονομική είναι απλή. Εάν μπορείς να πληρώνεις τη δόση του δανείου για να το αποκτήσεις, το πιο πιθανό σου συμφέρει. Αν μην μου πες σε πολλές λεπτομέρειες, στην ουσία είναι ο τόκος σε σύγκριση με το ενοίκιο που πρέπει να γίνεται. Αλλά πες ότι εάν έχεις την ευχέρεια να πληρώνεις τη δόση σου, η οποία είναι κοντά στο ενοίκιο, είναι λίγο πιο πολύ, θα λέω ότι ναι, συμφέρει οικονομικά. Όμως είναι και το θέμα, θέλεις και μπορείς να είσαι ιδιοκτήτης ακινήτου, διότι η ιδιοκτησία εξυπακούει κάποια κόστη τακτικά, συντηρήσεις, ασφάλειες και πολλά άλλα, τα οποία δεν έχει ένας ενοικιαστής. Άρα η ιδιοκτησία εμπεριέχει και άλλα θέματα τα οποία κάποιος πρέπει να σκεφτεί σοβαρά. Η ενοικιαγορά. Ναι, δεν υπάρχει από τις τράπεζες, όμως τυχαίνει κάποιοι πελάτες κατά καιρούς να μην έχουν την προκαταβολή που χρειάζεται και να μπορούν να πληρώνουν όμως το ενοίκιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις επικοινωνούμε με ιδιοκτήτες και τους λέμε αν ενδιαφέρονται να πουλήσουν ένα κινητό με δόσεις. Δηλαδή να δίνεται μια τιμή, να προσυμφωνείται μια τιμή και να έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να το αγοράσει σε παρέλευση ενός χρόνου κτλ. Άρα, εάν υπάρχουν ιδιοκτήτες που δέχονται, μπορεί να γίνει και ενοίκια αγορά. Κύριε Κυναιγύρου, κύριε Μουσκή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, θέλω ένα καταληκτικό σχόλιο από σένα για την έρευνα. Εντάξει, Αντρέα, λέμε ότι συνήθως η αγορά πρέπει να την αφήνουμε να αυτορυθμίζεται, αλλά μέσα στο πλαίσιο των ενοικίων βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κενά τα οποία πρέπει να κλείσουν. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε, σας ευχαριστούμε και εσάς. Νικόλα